Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την ελληνική τηλεόραση 1. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς είναι και πάλι για τρίτη στη σειρά χρονιά ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών. Σε ένα παιχνίδι που θύμιζε αγώνα σχολικού πρωταθλήματος, η Ερυθρόλευκη νίκησε με σκορ 45-44 τον Παναθηναϊκό, που έχασε σειρά χρυσές ευκαιρίες να είναι αυτός ο νικητής μέσα στην έδρα του αντιπάλου του. Με τη λήξη του αγώνα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και οι συντάκτες της ΕΤΕΝΑ μας δίνουν την εικόνα όσων έγιναν απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Γιατί είδε μία από τις χειρότερες μέρες του με αυτά τα τελευταία γεγονότα. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι επιτέλους χωρίς να γίνει το παραμικρό και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ενώ κερδίζαμε ένα πόντο, εδόθη επιθετικό φάουλ, μπράβο στη διαιτησία που το έδωσε. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε ούτε έδρα ούτε τίποτα. Έγιναν πάρα πολλά και γι' αυτό τα χάσαμε εκτός γηπέδου, γιατί είναι εύκολο εκτός γηπέδου να τα χάνεις, εάν τυχόν δεν έχεις τη δυνατότητα να τα κερδίσεις. Αλλά αυτό που δεν υπολόγισαν ήταν ότι ο Θεός έχει μάτια και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το σενάριο σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ τα αφιερώνω αυτό το κύπελλο στη γυναίκα μου που την έβρισα. Αν ρωτήσετε, μπορείτε όλοι οι δημοσιογράφοι να πάρετε στο Χανδρής και να ρωτήσετε από το πρωί που ήρθε η αστυνομία για βόμβα μέχρι το απόγευμα τι γινόταν με απειλητικά τηλεφωνήματα κτλ. Θα καταλάβετε ότι κάπου αυτό το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα ντροπής. Έτσι όπως έγινε. Τελικά το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ έληξε ομαλά και βρήκε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Το απόψινό 45-44 των Ερυθρόλευκων έφερε το πρωτάθλημα μπάσκετ για τρίτη συνεχόμενη φορά στον Πειραιά, στο Γιάννη Ιωαννίδη και τους παίκτες του. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 45-44. Χαμηλό σκορ που ίσως ξεγελά. Κι όμως ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με χισκοκικό φινάλε. Το τρίποντο του Οικονόμου ήταν άστοχο 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και κάπου εκεί ο πέμπτος και τελευταίος φετινός τελικός τελείωσε. Οι προπονητές χρησιμοποίησαν όλους τους άσους που είχαν στο μανίκι τους. Σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να έχει ξεκαθαρίσει νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, αν ο Παταβούκας και ο Οικονόμου δεν είχαν απόλυτη ευστοχία σε 4 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάσπαλε ήταν αρνητικός και έμεινε ο Βράνκοβιτς να παλεύει απέναντι στους άριστους απόψε Φασούλα και Τάρλατς. Έτσι, η αγωνιστική αυλαία του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 κατηγορίας έπεσε. Μετά από μια παράσταση υψηλού επίπεδου, απάντηση σε όλους αυτούς που τραβολογούσαν το εθνικό μας σπορ από συνεδρίαση σε συνεδρίαση τις τελευταίες ημέρες. Χωρίς να προκληθούν επεισόδια, αποχώρησαν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού υπό την επίβλεψη και προστασία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποχώρησαν αφού πρώτα πανηγύρισαν ξέφρενα μέσα στο γήπεδο επί μισή ώρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα τους.
Σύσκεψη όλων των αρμόδιων υπουργών έχει συγκαλέσει για αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των σεισμοπαθών. Οι μετασεισμοί μειώνονται στα Γρεβενά και την Κοζάνη, αλλά από την καταγραφή των ζημιών προκύπτει ότι είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τέταρτη μέρα μετά το τρομακτικό χτύπημα του Εγκέλαδου που άφησε χιλιάδες ανθρώπους άστεγους στη Δυτική Μακεδονία και ο νομός Ρεβενών, όπου έγιναν οι μεγαλύτερες ζημιές, αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια του. Οι κάτοικοι, παρά την αγωνία και το φόβο από τις μετασεισμικές δονήσεις, προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές που προκάλεσε ο σεισμός. Τα χωριά Κνίδη, Βάρη, Καλαμίτσι, Παλαιοχώρη, Καλόχη, Σερακίνα και Μεγάλο Σιρήνη έπαθαν ζημιές σε ποσοστό 85% των σπιτιών τους. Ο σεισμός δεν σεβάστηκε ούτε εκκλησίες ούτε χωριά. Πέρασα σαν λέλαπα και παρέσυρε τα πάντα που διαλύθηκαν λες και επρόκειτο για κτίσματα στην άμμο. Το χωριό μας έχει 220 σπίτια. Τα 100 είναι για να καταρρεύσουν, να πέσουν κάτω, να βάλουν μπολντόζες, να τα ρίξουν κάτω. Σύμφωνα με τον ομάρχη Γερβενών, Αντώνη Πέτσα, στα 4.904 σπίτια που ελέγχθηκαν, τα 2.561 σπίτια κρίθηκαν με σοβαρές ζημιές, ως και κατεδαφιστέα. Στην πόλη των Γρεβενών, από τα 1.500 σπίτια που έχουν ελεγχθεί, τα 494 έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες. Το απόγευμα έγινε μεγάλη σύσκεψη στην Ομαρχία Κοζάνη, στην οποία συμμετείχαμε ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, ο αναπληρωτής Υπουργός Φίλεγος Πετσάλνικος, ο Υπουργός Μακεδονίας Τράγκης κ. Τριαρίδης, ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων κ. Τσακλίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Θωμάς και οι τοπικές αρχές. Η κυβέρνηση, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, θα συνεχίσει την παρουσία της με την ίδια φροντίδα όπως έδειξε τις πρώτες μέρες. Στα σχολεία ελέγχθηκαν 99 κτίρια, από τα οποία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με σοβαρές βλάβες βρέθηκαν 32 και κατάλληλα για λειτουργία 51. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρέθηκαν με σοβαρές βλάβες 5 και κατάλληλα για λειτουργία 11. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά που δίνουν γενικές εξετάσεις, στο νομό Γρεβενών, αυτό που θα παράσχουμε είναι μια υποστήριξη με απογευματινά μαθήματα μέσα στα σχολεία, με ιδιαίτερα ενισχυτικά μαθήματα. Στο μεταξύ, η παροχή βοήθειας του σεισμόπληκτου συνεχίζεται με νέα φορτία σκηνών και τροφίμων, ενώ αρχίζει και η παροχή οικονομικής βοήθειας στους πλήγεντες. Ήδη το πρώτο χωριό έχει πάρει τις επιταγές σήμερα. Αδύνατο είναι για την ώρα να εκτιμηθεί το ύψος των καταστροφών που προκάλεσε η επίθεση του Εγκέλαδου στην Κοζάνη και τα Γρεβενά. Και αυτό γιατί συνέχεια αποκαλύπτονται ή έρχονται νέες ζημιές από τη μετασεισμική δραστηριότητα. Αυτό επισήμανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων Κώστας Λαλιώτης. Έχουν γίνει προσπάθειες να αποκατασταθούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να ξαναμπεί ο ρυθμός της ζωής, της κοινωνικής ή της οικονομικής σε μια ομαλότητα. Στα Γρεβενά και την Κοζάνη θα εφαρμοστεί το μοντέλο της Καλαμάτας. Ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε επιτυχώς και στον πύργο. Ήδη άρχισε να σχεδιάζεται η οργάνωση των πρώτων μόνιμων καταβλισμών και εξετάζονται άλλα μέτρα, κυρίως οικονομικά για τους σεισμοπαθείς, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Διερευνητικό χαρακτήρα εκτιμάται ότι είχε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Βιλί Κλάε στην Αθήνα και την Άγκυρα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατόν να προχωρήσουν τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Ο κ. Κλάε συναντήθηκε απόψε με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και αύριο, αφού συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, κ. Παπούλια και Αρσένη, θα αναχωρήσει για την Τουρκία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισκέφτηκε τον Πρωθυπουργό, επικεφαλής υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της Συμμαχίας και συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γεράσιμο Αρσένη και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Χρήστο Λιμπέρη. Κεντρικά θέματα των συνομιλιών είναι η ενεργοποίηση των δύο νατοϊκών στρατηγίων στη Λάρισα και η εγκατάσταση της πολυεθνικής μεραρχίας του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη. Συζητώνται επίσης οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και η διεύρυνση της Συμμαχίας με χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα επιθυμεί τη λειτουργία των στρατηγίων, αλλά δεν προτίθεται να υποχωρήσει σε θέματα που αφορούν τα εθνικά μας δίκαια. Η Αθήνα επισημαίνει ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του ΝΑΤΟ για τα στρατηγία από το 1992. Την εφαρμογή της εμποδίζει η Τουρκία και σε αυτήν πρέπει να ασκηθούν οι όποιες πιέσεις. Η Ελλάδα δεν συζητά νέο πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς από το 1988 έχει συμφωνηθεί το πακέτο μέτρων Παπούλια Γιλμάζ, το οποίο ουδέποτε σεβάστηκε η Άγκυρα. Όσο για την πολυεθνική μεραρχία, κύκλοι του ΝΑΤΟ αναφέρουν ότι η άμεση εγκατάστασή της στη Θεσσαλονίκη θα διευκολύνει τη λειτουργία της Συμμαχίας. Πριν από λίγο, ο Βίλι Κλάες παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερ, το οποίος είχε σήμερα στην Ουάσιγκτον σειρά επαφών με ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε πως η Ελλάδα θέλει τα Σκόπια να υπάρχουν οσοντότητα και να μην διασπαστούν ανάμεσα στους γειτονές τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραδέχθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ορισμένες διαφορές με την κυβέρνηση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια για πολλές εξωτερικές πολιτικές. Έτσι, είπε ο κ. Εύερ, αποδεχόμαστε ορισμένα ύπουλα λάθη που κάνει η κυβέρνηση και προσπαθούμε να μην δημιουργούμε αναστάτωση. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε αίτηση της Βοσνίας για αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ εναντίον των σερβικών δυνάμεων που πολιορκούν το Σαράγεβο και κατήγγειλε τις κυβερνητικές μουσουλμανικές δυνάμεις ότι άρχισαν το νέο γύρο μαχών που είναι οι χειρότερες εδώ και πολλούς μήνες. Ο Βόσνιος Πρωθυπουργός Χάρις Σιλάιτζιτς πίεσε ασφιχτικά το Γάλλο επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ για να ζητήσει να γίνουν επιδρομές των ατοικών αεροπλάνων. Αλλά πήρε αρνητική απάντηση γιατί οι Κιανόχρηνοι θεωρούν υπεύθυνους τους μουσουλμάνους για το νέο γύρο μαχών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν μαζί και 2 Κιανόχρηνοι του ΟΗΕ στις σκληρές μάχες γύρω από το Σαράγεβο. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται 12χρονη που τυνάχτηκε στον αέρα όταν έσκασε δίπλα της βλήμα όλμου. Ο 17χρονος αδερφός της τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Πριν από λίγο πάντως, ο Γάλλος επικεφαλής των Κιανόχρηνων του ΟΗΕ πέτυχε και έπεισε τους Σέρβους και τους Μουσουλμάνους να δείξουν αυτοσυγκράτηση γύρω από το Σαράγεβο. Και αργά απόψε σήγησαν τα όπλα. Στο Ζάγκρεπ, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, Γιασούσια Κάση, δήλωσε πως όπως πιστεύει, ο κροατικός στρατός θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα αποσυρθεί από τις περιοχές των Κιανόχρηνων του ΟΗΕ. Στην πόλη του Βατικανού τέλος, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, ο δεύτερος, δήλωσε πως οι άνθρωποι δυστυχώς δεν πήραν το μάθημά τους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 3 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.